Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστώ βεβαίως και τον Μεγαλοδύναμο που μας χάρισε τόσο όμορφο καιρό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι στην αυλή του Αριστοτέλη, στον Πρίτανη Σύλλογο της περιοχής μας, των γραμμάτων και των τεχνών, όπου και εμείς σήμερα θα καταθέσουμε σαν οικονομικό επιμελητήριο την γνώμη και την άποψή μας για τη μεταλιγνητική περίοδο και γενικότερα για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Σε ένα χώρο όπου δίπλα είναι ο ορεινός ποταμός μας, το βουνό μας, οι ελπίδες μας για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας. Θα ξεκινήσω στο πρώτο μέρος. Το σχέδιο σωτηρίας για τη μεταλλητική εποχή, η ανάπτυξη στη Φλόρινα. Πριν μπούμε στο θέμα μας, ας προηγηθεί μια απαραίτητη εισαγωγή και πρώτα απ' όλα ποιος είναι ο ομιλός σε σχέση με τη σημερινή παρέμβαση και συνέντευξη τύπου. Αν και η συνέντευξη είναι προσωπική και όχι θεσμική, ο ομιλών είναι σήμερα αιρετός αντιπρόσωπος στη συνέλευση των αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου εκπροσωπώντας τη Φλόρινα. Και για να καταλάβει και ο απλός κόσμος, είναι περίπου επιστημονικός βουλευτής των οικονομολόγων. Ένας από τους 200 αντιπροσώπους σε όλη τη χώρα και η θητεία λήγει το Δεκέμβριο του 2023. Διετέλεσε τραπεζικό σύμβουλο στη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, ήταν τρίτος στην περιφερειακή και έβδομος στους 50 συνολικά πανελλήνια, έχοντας φέρει περί των 30 εκατομμυρίων ευρώ νέα χορηγητικά κεφάλαια στην Εθνική Τράπεζα, μόνος περισσότερα από ένα μεγάλο κατάστημα. Γνωρίζει άρεστα όλες τις χρηματοδοτήσεις και τις επενδύσεις. Διετέλεσε επίσης διευθυντής στο κατάστημα Μεντέου, το οποίο ανέβασε κατηγορία και χρηματοδότησε τις τηλεθερμάνσεις και ειδικά την τελευταία με βιομάζα. Διατέλεσε γραμματέας Νομαρχιακής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Φλόρινας, το γνωμοδοτικό όργανο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μέχρι τη λήξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Το αντίστοιχο όργανο σε επίπεδο Αθήνας καταρτίζει τα νομοσχέδια της χώρας και σε επίπεδο Ευρώπης είναι πάνω και από όλους τους θεσμούς. Συνέλαβε καθοριστικά στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Νομού Φλόρινας επί Νομαρχίας Γιάννη Στρατάκη, συνεργαζόμενο στην κυριολεξία με όλους. Έχει συντάξει ως επιστήμονας και δημοσιογράφος 320 περίπου αναρτήσεις στο blog Radio Φλόρινα από το 2006 και μετά, οι οποίες κατά κύριο λόγο θα συνοψιστούν πιο κάτω. Βέβαια, σε 320 αναρτήσεις περιλαμβάνονται κι άλλα, όπου για λόγους συντομίας δεν θα περιληφθούν εδώ. Σημειώστε ότι ο Μιλών υπήρξε συνυποψήφιος για το χρήσμα του Νομάρχη Φλόρινας το 2006, αλλά τότε δεν είχε τα σημερινά προσόντα, με αποτέλεσμα να στηρίξει για το καλό του τόπου τον έχοντα τότε το χρήσμα νομάρχη και δήμαρχο Γιάννη Βοσκόπουλο σε όλες τις μετέπειτα εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχει βεβαίως μεγάλο υπόγνωστο βιογραφικό, ατομικό και οικογένειας, που δεν είναι επί του σημερινού παρόντος. Και να πάμε τώρα στον πρόλογο. Η παρούσα αφορά τον νομό Φλόρινας, που έχει μείζωνα ανάγκη, όχι την Δυτική Μακεδονία συνολικά. Η μεταλλητική εποχή που έχει εξαγγελθεί από το 23 και μετά, ας κρατήσουμε για αυτήν επιφυλάξεις, διότι η χώρα δεν έχει βρει το δρόμο της με τις άλλες πηγές ενέργειας που να προσφέρουν ενεργειακή επάρκεια, ώστε δεν είναι απίθανο να έχουμε και παρατάσεις. Απόδειξε ότι δεν ξεκαθαρίζουν το ιδιοκτησιακό στα ορυχεία, ώστε αυτά να σκεπαστούν και να δοθούν σε άλλες κρίσεις. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Εμείς το σκοπό μας ανάπτυξη. Ένας καθοριστικός λόγος γι' αυτό είναι ότι στο νομό Φλόρινας υπάρχει ήδη μεγάλη υπανάπτυξη. Αφού δεν λειτουργούν καν οι 2.000 επιχειρήσεις που είναι στο Μητρό, είναι περίπου 1.800 συνεργές, από εκεί που λειτουργούσαν 4.400. Το αποτέλεσμα λοιπόν, το ότι έχουμε 1.800 επιχειρήσεις ενεργές, είναι και 80% επιχορηγήσεις δεν μπορούν να δοθούν, και να δοθούν στις τοπικές επιχειρήσεις, δεν μπορούν να σηκώσουν ούτε τη σημερινή κρίση, πόσο μάλλον αν έρθει η μεταλιγνητική, με μείον 3.500 θέσεις εργασίας.
εκεί πλέον θα είναι το τελείωμα. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος που ανεξάρτητα από τη μεταλλητική σήμερα πήραμε την πρωτοβουλία και δίνουμε αυτή τη συνέντευξη. Φυσικά, στη Φλόρινα δεν υπάρχει καν παραγωγική βάση. Χρειάζονται επειγόντως νέα επενδυτικά κεφάλαια για τα οποία υπάρχει τρομακτική έλλειψη τεχνογνωσίας, αφού όλοι τα περιμένουν όλα από την Αθήνα και από την ομοιοπαθούσα Κοζάνη. Τα 18 έργα που λέει ο κυβερνητικός βουλευτής είναι καλά, αλλά δυστυχώς είναι πολύ λίγα. Χρειάζονται τουλάχιστον 1018 έργα και χωρίς μεταλλητική για να σηκώσουμε τον τόπο. Χρειάζεται προσοχή επίσης στη μεταλλητική εποχή στο υπολειμματικό κάρβουνο των ορυχείων μας και στο λιπόρυκτό μας πλούτο από βοξίτες μέχρι λίθιο. Επίσης, αξιοποίηση βιομηχανικής τεχνογνωσίας μαζί με τα μηχανήματα και τα οχήματα των εξερίξεων μαζί με την αποκατάσταση των εδαφών. Αυτά περιεκτικά. Χρειάζεται επίσης αυτήν τη φορά προσοχή στο ένστικτο αυτοσυντήρησης του μεγάλου νομού της Κοζάνης, να μην μας καταπιεί ξανά σαν νομός, όπως έγινε χρόνια με το κάρβουνό μας, που το ξόδευαν 10 μονάδες στο νομό Κοζάνης και είχαμε εμείς τα χαρτιά στη Φλόρινα μόνο 2 μονάδες. Τώρα θέλει προσοχή το υδρογόνο. Γιατί για να παραχτεί υδρογόνο θέλει πολύ νερό και φτηνό ρεύμα. Για να πουλήσει το ερωτηματικό ξανά η Κοζάνη ως Κοζάνη, να προστατέψουμε λοιπόν τις λίμνες μας και τα βουνά μας με τα αιωλικά δεν είναι δωρεάν αναλώσιμα για κανένα πλέον. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει γενναίο αντίτιμο αντισταθμιστικό, τουλάχιστον το δις εξ αμαρτήν ουκ ανδρών σοφών. Και πάμε επιτέλους, περνώντας τον πρόλογο, στο κύριο θέμα, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές του νομού Φλόρινας που μπορούν να αντικαταστήσουν όχι μόνο την παραγωγική βάση του κάρβουνου αλλά και όλη την τοπική μας κακοδαιμονία ως αντίστροφη μέτρηση ακμής στη χρόνια παρακμή. Στόχος, οι 5.000 νέες επιχειρήσεις και 15.000 θέσεις εργασίας σε 15 δυνατότητες και τομείς μας ως εξής. Και βεβαίως δεν μπορούν σε μια μέρα να γίνουν όλα, αλλά πρέπει να κατατεθούν και να υπάρχει ένας μπούσουλας, ένα πλάνο. Πρώτη δυνατότητα, πρώτος τομέας. Ο νομός Φλόρινας είναι τετραπέρατος και παντοδύναμος με 400.000 όπου γης σε αναλογία με τους 50.000 σημερινούς κατοίκους. Είναι δηλαδή 8 φορές πιο πάνω έξω και μία φορά μέσα. Η χρόνια φιλορώη στα 4 σημεία του ορίζοντα μπορεί να γίνει και αγορά πώλησης των προϊόντων μας, δηλαδή market, και εκκλησία του Δήμου, δηλαδή ξανά ενεργοί συμπολίτες μας. Περισσότερα θα πούμε στο β' μέρος στην πρακτική εφαρμογή. Προσωπικά επισημαίνω ότι την προοπτική, εκεί που μπόρεσα, στο 1-8, την άνοιξα με τους σαρακατσάνους που αριθμούν μέχρι έως όλος ο νομός, μέχρι τρίτης γενιάς, ενώ η περιοχή μας αποτελούσε το 1/4 των παλιών βοσκοτόπων τους. Η επάνωδος των βουνών μας είναι ήδη ζωντανή προοπτική με κάθε βίωνο μέλλον. Το δεύτερο, οι 6 λίμνες ως ναυτικός νομός, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Δικαιούμαστε φθηνό ρεύμα και 0,45 ναυτιλιακό πετρέλαιο, επίσης κουραζιόβαρκες και υδροπλάνα στις λίμνες μας, ενώ το νησάκι του Αγίου Αχιλίου μπορεί να εδρεύει ναυτιλιακή εταιρεία ή ναυτιλιακές εταιρείες. Σημειώστε ότι ως καύσιμα ξοδεύει ο νομός μας περίπου μισό τάνκερ ετησίως, ενός καραβοκύρη που έχει και 150 τάνκερ ποντισμένα. Και να σημειώσουμε εδώ προς τιμήν του, ο Δήμαρχος Τάκης Στήλου είχε κάνει ναυτική εβδομάδα στη Φλόρινα και έκτοτε ουδέν. Το τρίτο σημείο, νερό, το αντίδοτο στο κάρβουνο. Τα νησιά μας διψούν και προμηθεύονται χοντρικώς 1 ευρώ το λίτρο. Από τη Φλόρινα μπορούν να προμηθεύονται 0,27 το λίτρο, που είναι και αντικαρκινικό και αντιδιαβητικό νερό. Επίσης έχουμε και ξινό νερό Ιτιάς και Παπαγιάννη πέραν από το ξινό νερό το Αμυνταίο. Η Φλόρινα διαθέτει 6 λίμνες, που σημαίνει ότι έχει 6 μόρνους ποταμούς για να υδρεύσει 6 Αθήνες. Και επιπλέον οι ποταμοί, τα φράγματα για ύδρευση, βιομηχανία, πέστροφα, σπιρουλίνα και καραβίδες. Σημειώστε ότι με τα νερά των λιμνών μας, χωρίς ανταπόδοση, έχει γίνει το εργοστάσιο Άρδα και η άρδευση της Πέλας. Επίσης,
η Φλόρινα τροφοδοτεί μέσω του Σακουλέβα τον Αξιό και μέσω του Λαδοπόταμου τον Αλιάκμονα και τη λίμνη του Πολυφίτου. Και τέλος, η Πρέσπα, η Μεγάλη Πρέσπα, τροφοδοτεί την Αχρίδα με το νερό της και εκεί πέρα έχουμε κάνει τις επισημάνσεις μας. Το τέταρτο σημείο, τα νησιά μας, πέρα από νερό, μπορούν να προμηθευτούν από μας φυτό χώμα, αφού το παίρνουν 3 ευρώ το σακούλι, ενώ από μας μπορούν 0,80 χοντρικής τα 12 και τα 15 λίτρα. Ζωοτροφές. Την απλή μπάλα χόρτου από το Βαρνούντα την παίρνουν, την παλιού τύπου, την παίρνουν 10 ευρώ. Ενώ δίνουν και αντάλλαγμα ελαιόξυλα ετήσου κλαδέματος στα νησιά και η Κρήτη. Φασολάκια και φασόλια δεν έχουν, δεν φυτρώνουν, διότι σε 30 βαθμούς και πάνω δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν. Ενώ ανταλλάσσουν, ειδικά οι κριτικοί, 1 κιλό φασόλια με 1 κιλό λάδι. Προς τούτο, έχουμε να πούμε πολλά άλλα, αλλά εδώ θα πούμε ότι είναι δυνατή η ανάπτυξη των θερμοκηπίων μας βοηθήντος του νερού. Θα πούμε παρακάτω. Στο πέμπτο σημείο, είχαμε 100.000 αγελάδες. Εάν τις ξαναποκτήσουμε, θα έχουμε από 40 κιλά υγρή κοπριά ετησίως, άφθονο βιομεθάνιο, για να έχουμε φτηνό ρεύμα και παντού τηλεθέρμανση ως νομός. Χώρια το γάλα και το κρέας που μπορεί να πουλούνται μαζικά. Τις περισσότερες επενδύσεις παραπάνω, αρκεί να τις αναλάβει και ένας ακόμα εφοπλιστής καραβοκύρης ή και δύο, που να έχει τα κεφάλαια να τα βάλει και να κάνει τις επενδύσεις, μετά λαμβάνοντας ως επιχορηγήσεις αναλογούν, προσφέροντας για φορολογικούς λόγους χωριστά χιλιάδες επιχειρήσεις και θέσεις εργασίας. Ανάλογο αποτέλεσμα μπορεί να έχουμε και με χείρους και με πουλερικά. Έκτον, τουρισμός. Η βαριά μας βιομηχανία, αφού έχουμε ήδη 400.000 ανθρώπους στα 4 σημεία του ορίζοντα, χώρια τους κατοίκους των νησιών και των άστεων, ως προορισμό το χειμώνα μας και το θάρρος μας. Θέλει μεγάλη εταιρεία οργάνωσης τουρισμού για ετήσια οργάνωση έλευσης 100.000 και πλέον τουριστών ετησίων με 4 εκδηλώσεις περίπου των 30.000. Όπως Λευκές Μέρες στη Φλόρινα, υπάρχει σχετική ανάρτηση, θα τη δούμε και στην πρακτική εφαρμογή. Στην εταιρεία, μαζί με τα ίδια ξενοδοχεία θα δουλέψουν πάνω από 2.500 και άλλοι τόσοι στο συνδεδεμένο με τα hotel σύστημα Real Estate, αλλά και στην κατασκευή άλλα τόσοι εργαζόμενοι κυμάτων φυσικής δόμησης, είτε συνολικά μόνο στο τουρισμό πάνω από 5.000 νέες θέσεις εργασίας. Σημειώστε ότι εδώ έχουμε θρησκευτικό τουρισμό, αθλητικό τουρισμό, ορεινό τουρισμό και πάει λέγοντας. 7. Μπορούμε να χτυπήσουμε το χειμώνα με χειμώνα, ακυρώνοντας την ενεργειακή μας στόχια. Είναι γεγονός ότι το μέσο φλωρινιώτικο νοικοκυριό πληρώνει ετησίως 1.500 ευρώ επιπλέον κόστος του χειμώνα, που αυτό αποτελεί έναν πρόσθετο τοπικό πληθωρισμό και μάλιστα πληθωρισμό κόστους. Οι δε τοπικές επιχειρήσεις έχουν 27% κάμψη τζίρου ετησίως λόγω χειμώνα, που πρέπει, αφού ο τζίρος δεν γίνεται, να είναι αφορολόγητος, πλέον αυξημένων αποσβέσεων από φθορές και έξοδα χειμώνα. Το φθηνό πετρέλαιο και το ρεύμα με βιομεθάνιο, τηλεθερμάσεις και φοροαπαλλαγές μπορεί να μας φέρουν οικονομικά στα ίσια. Όμως η οργάνωση τουρισμού με στόχο το χειμώνα μας μαζί με τη χιονοδρομία και τα άνθη χειμώνα μπορούν να φέρουν την επιθυμητή ανάπτυξη πριν ακόμα έρθει το καλοκαίρι. 8. Διεθνές Κέντρο Χιονοδρομίας. Με δεδομένο ότι υπάρχουν 3 χιονοδρομικά στην περιοχή μας, σε Βόρα, Βίτσι και Βίγλα, και ένα στο Περιστέρι των Σκοπίων, η πόλη της Φλόρινας μπορεί με τη συνδρομή ξένων εταιριών οργάνωσης χιονοδρομικών κέντρων και διεθνών επισκεπτών, tour operators, όπως το Μπάνσκο της Βουλγαρίας, να αποτελέσει διεθνό κέντρο χιονοδρομίας σε διαδημοτική βάση Δήμων Φλόρινας, Πρεσπών, Μοναστηρίου Ιρέσεν, Καστοριάς, Αμιντέου και Έδεσας. Υπάρχει σχετική μας ανάρτηση, δεν θα πούμε εδώ περισσότερα. 9. Ανάπτυξη ορεινής υπαίθρου στα βουνά μας. Το θέμα το έχω ανακοινήσει και στο Οικονομικό Μελετηρίο και στους Σαρακατσάνους με ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Ειδικότερα έχει μπει στην πρακτική ροή το πλαίσιο επιδότησης της μετακινούμενης κτηνοτροφίας μέσω UNESCO
και Ομοσπονδία Σαρακατσάνων και επιπλέον ενισχύσεις των κτηνοτρόφων ως δασοπυροσβέστες. Αρκεί να δημιουργηθούν τοπικά σχετικά πάρκα για να γεμίσουν ξανά τα βουνά μας εγωπρόβατα, έγινε γι' αυτό μια σχετική ορεινή περιοδία, αναδεικνύοντας παράλληλα τα ορεινά μονοπάτια. Τέλος, πλάνο για τουρισμό βουνού με πεζοπορία άλογα και ορεινά ταξί 4x4 και πολλά άλλα που αποτελούν μια ολόκληρη ενότητα από μόνη της. Το δέκατο, διέξοδος οδική και σιδηροδρομική από μελλοντικό τούνελ Αλώνων που θα βγαίνει στην κάθετο προς Εγνατία από Καστοριά με στόχο σύνδεση των δύο τελωνίων Νίκης και Κρυσταλλοπηγής και τα λιμάνια της Ηπείρου και της Αδριατικής. Επίσης σιδηροδρομική σύνδεση προς Πρόγραδετς και με εμπορευματικό σταθμό σε Μεσονήσι και από εκεί και πέρα παράλληλα άνοδρος προς Φύρον. Απαραίτητη βοηθητική οδική σύνδεση προς Άνω Μελά από Βίγλα μέσω Αλώνων και από Φλόρινα μέσω διάνοιξης του αρχαίου ποιμενικού μονοπατιού. 11. Βαλκανική Διεθνής Έκθεση Νίκης κατά τα πρότυπα της ΔΕΘ, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και με παράλληλη ειδική βαλκανική ζώνη ελεύθερου εμπορίου, ως συνέχεια του διαμετωπιστικού κέντρου της ΒΙΚΕ Φλόρινας, τους ΒΙΠΕ Φλόρινας και σχετικό διαλογητήριο αγροτικών προϊόντων. Κάθε Αγίου Κωνσταντίνου μπορεί να γίνεται διεθνές βαλκανικό πανηγύρι. Υπάρχουν σχετικά δημοσιεύματα προς όλα τούτα. 12. Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο στην έξοδο νερού από το φράγμα Παπαδιάς, εφόσον δεν χρειάζεται το νερό πλέον για το λιγνίτι, για την ιδέη. Με παράλληλη χρήση άρδευσης και βιομηχανίας στη μεταλιγνητική εποχή. 13. Αναγκαστική δασική συνεταιρισμή σε κάθε χωριό του αεροπεδίου της Φλόρινας στο Βόρα, με δεδομένο ότι έχουν χορηγηθεί εκτάσεις επί μακρύ στις οροπεδινές κοινότητες της Φλόρινας. Εάν φυτευτούν δέντρα με χώμα από τα ροχεία της ΔΕΗ τα Στήρα, προτινόμενες καρδιές, μπορεί να πειράζεται κλήρως τους χωρικούς και επίσης μπορεί να επιλεγεί και ως βοσκότοπος εφόσον υπάρχουν κτηνοτροφικές μονάδες που να ενταχθούν στα προγράμματα που είπαμε. 14. Ολοκλήρωση των υποσχεμένων εκκρεμωτήτων που υπάρχουν ήδη, αυτά η ολοκλήρωση, την κάθετο προς Εγνατία, δηλαδή τα πέντε φύ, το δρόμο Φλόρινας προς Πρέσπες και από Βίγλα και από κρατερό Άγιο Γερμανό, επίσης επιστροφή βαλκανικών σπουδών και γενικότερα σχολές και τέλος ειδικό τιμολόγιο ΔΕΗ ή άλλο ανάλογο για τα οποία δεν υλοποιήθηκε μέχρι στιγμής τίποτα. 15. Ορεινό κέντρο εκπαίδευσης καταδρομέων όλων των τύπων, με δεδομένο το ορεινό και λιμναίο τοπικό διαμελισμό και τις συνθήκες όλων των εποχών. Πάμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο μέρος που είναι η πρακτική εφαρμογή, η γενικότερη και ειδικότερη δυνατότητά της. Προσωπικά από 1η-1η 2022 θα ανοίξω επιχείρηση παροχής επενδυτικών συμβουλών και τραπεζικών θεμάτων για υποβοήθηση επιχειρήσεων και ιδιωτών και νομικών προσώπων με σχετική παράλληλη παρακολούθηση του Πράσινου Ταμείου, επενδυτικών προγραμμάτων και ΣΔΑΜ, σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Πρέπει σε αυτά να είμαστε κοντά, ιδιαίτερα σαν οικονομολόγοι. Από εκεί και πέρα, είναι γνωστό ότι η κορυφή της ανάπτυξης και στις επενδύσεις πέφτει στο κορυφαίο συντελεστή παραγωγής, που είναι η πολιτική δύναμη, political power, το οποίο συνδυάζει το έδαφος εργασία, κεφάλαιο, επιχειρηματικότητα, τεχνογνωσία με κανονικές συνθήκες. Ας δούμε όμως τοπικά τις δυνατότητές τους. Ο βουλευτής και ιδιαίτερα ο κυβερνητικός βουλευτής είναι ό,τι ρευστότερο στην τοπική πολιτική, με την έννοια ότι έχει τον πιο καθόριστο χρόνο εκλογών και κυρίας κυβερνητικής αυτοδυναμίας και χρόνου κυβερνητικής σταθερότητας, αυτοδυναμίας, συνεργασιών και αντιπολίτευσης. Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν εκλογές και τι θα περιλάβουν αυτές και ποια αυτοδυναμία συνεργασία θα περιλάβουν. Ζωντανό παράδειγμα η εκλογή του φίλου Νίκου Σαμαρά από το ΠΑΣΟΚ και μετά γίνανε εκλογές αμέσως καπάκι και βγήκε ο Κώστας ο Σέλτσας από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν
πόσο μακροχρόνια μπορούμε να σχεδιάζουμε με έναν βουλευτή, αν αυτός δεν είναι Μακρύς ή αυτός δεν είναι Λιάνης. Δεύτερον, ο τοπικός αντιπεριφερειάρχης υπακούει δυστυχώς πάντα στην πρωτεύουσα Κοζάνη με μονωμένη εξουσία και δυναμική. Και ο νομός Κοζάνη σήμερα είναι επίσης λαβωμένος και έχει το ένστικτο αυτοσυντήρησής του. Άρα ούτε εκεί μπορούμε να πατήσουμε για να σχεδιάσουμε κάποια πράγματα. Πρέπει να βρούμε πιο σταθερούς τομείς εξουσίας. Ο τοπικός δήμαρχος και ειδικά ο δήμαρχος Μητροπολιτικής Πρωτεύουσας του νομού έχει πλήρες και σταθερό χρόνο 5 ετών και είναι τοπικός αυτοκυβερνήτης, έστω και αν υπάγεται αυτοδιοικητικά σε ανώτερα κλιμάκια ο Δήμος, διότι αποτελεί μεν επαρχία πρωτευούσης ο Δήμος Φλόρινας, που μπορεί να καθοδηγήσει τους άλλους δύο Δήμους του νομού σε επιλεγμένα θέματα. Έπειτα ο Δήμαρχος μπορεί να αποτελέσει ξεχωριστό επενδυτικό όργανο αν γνωρίζει την προσέλκυση, οργάνωση και ανάπτυξη επενδύσεων, που δυστυχώς αυτά έχει αποδεχτεί ότι είναι ένα άγνωστο πεδίο. Εδώ στα κλασικά προγράμματα είχαμε χαμηλές απορροφήσεις της τάξης του 10%. Ας δούμε λοιπόν επιτέλους τι μπορεί να γίνει και σε επίπεδο Μητροπολιτικού Δήμου Πρωτεύουσας Φλόρινας, το οποίο μπορεί να συμπαρασύρει και τους άλλους Δήμους, αφού λοιπόν ανοίγαμε στο κεντρικό σημείο ότι μπορούμε να στηρίξουμε τις δράσεις τις επενδυτικές. Πρώτον, για το πολύπαθο νερό θέλει επέκταση, αναμόρφωση και επανακοστολόγηση, τιμολόγηση όλου του φάσματος και του δικτύου της ΔΕΙΑΦ, μαζί με τη δημιουργία ξεχωριστής επιχείρησης άρδευσης και βιομηχανίας για μη πόσιμη χρήση σε όλο το φάσμα, σε αγρούς, τινοτροφικές και αγροτικές μονάδες, αλλά και σε οικίες, από πότισμα πλήσιμο οχημάτων μέχρι τουαλέτες και νηπτήρες. Χρειάζεται εξ αρχής επανατοποθέτηση του παλιού δικτύου με νέο δίκτυο δύο παροχών, πόσιμο και μη πόσιμο, μη δηλισμένο νερό, ώστε να μην ξοδεύεται πουθενά πόσιμο νερό για άλλες χρήσεις και αντιστρόφως. Τοποθέτηση πυροσβεστικών κρουνών έξω από κάθε οικία και ύπαρξη τοπογραφικού σχεδίου σωληνώσεων με ειδικό περίβλημα, με ηλεκτρονική δυνατότητα ελέγχου διαρροών και αποκλεισμού υποκλοπών. Πρόβλεψη επιπλέον ταμιευτήρων επισκέψιμων, όπως όλα τα φράγματα που αποτελούν παράλληλα, πρέπει να αποτελούν και τουριστικά αξιοθέατα. Αξιοποίηση του σακουλέβα, που μέχρι σήμερα δεν το έχουμε κάνει. Ψηλά στα άλωνα και χυμηλότερα στο Σίμωνο Ιωαννίδη, όχι μόνο για υπερεπάρκεια νερών, αλλά και ως επισκέψιμες λιμνούλες εστίασης και αναψυχής. Το τρίτο σημείο. Αδερφοποίηση με Λάρισα με σκοπό προσέλκυση επενδύσεων, κτηνοτροφίας και λειτουργίας των σφαγείων της Φλόρινας και γλιτών συνεργείων Μελίτης και Πρεσπών. Επίσης, σύνδεση της Γερουικής Σχολής Λάρισας με τις εγκαταστάσεις της Φλόρινας πρώην Κοντόπουλου με σκοπό την παραγωγή και πώληση γόνων. Επίσης, τουριστική πρόβλεψη με την ειδική σύνδεση Αγίου Χιλίου Πρεσπών με της Λάρισας. Τέλος, να παρίσταται ο Δήμος Λάρισας, ο Δήμαρχος, την ημέρα απελευθέρωσης της Φλόρινας, καταθέτοντας στεφάνι στο αλερσινό απελευθερωτή μας Ιωάννη Άρτη. Τρίτον, διόροφη δημοτική αγορά με κατασκευή και του δεύτερου οροφόρου από πάνω, με επιπλέον τοπικές επιχειρήσεις, ένδυσης, υπόδεισης και λοιπές, ώστε να αποτελούν ένα άτυπο πολυκατάστημα, ανταγωνιστικό όλο το συγκρότημα, καλύτερο από κάθε εισαγόμενο στην περιοχή. Τέταρτον, πολυόροφα γκαράζ μέσα στην πόλη με εκμετάλλευση την ύπαρξη πολλών οικοπαίδων που έχουν για χτίσμα μόνο ένα κατάστημα και περισσότερες φορές μικρό. Πέμπτον, αναμόρφωση ολική του λόφου Αγίου Παντελεήμονα. Ένα αέριο τελεφερίκ με κλειστό βαγόνι στο Σταυρό, με άνοδο από την πλευρά της Σκοπιάς, δημιουργία κέντρου εστίασης και αναψυχής στην κορυφή και συνεδρίων χορευτικών εκδηλώσεων. Στη βάση, διάνοιξη της παραβούνιας αρτηρίας από Εμιλιανού μέχρι άνοδο λίγο από την ταβέρνα Καλύβα και δημιουργία αρχαίου τύπου θεάτρου στην πλευρά των δύο καταφυγίων με καμαρίνια κάτω και είσοδο έξοδο από τα καταφύγια. Όλο το βουνό κυκλικά οργανωμένα επισκέψιμο. Το έκτο, κατασκευή διπλής γέφυρας αυτοκινήτων και πεζών μπροστά στην επιχείρηση VMAC
για σύνδεση με την περιοχή, την περιοχή σταθμού και όλη την περιοχή Σφαγίων και κάτω πόλης. Μετακίνηση του Τελωνίου σε Μεσονήσι. 7. Πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Είναι σημαντικό που λέγεται αυτό στον Πρίτανη των Συλλόγων των Αριστοτέλη. Η συστηματική και οργανωμένη επιδίωξή της θα φέρει διαφήμιση της Φλόρινας και επισκευή μισώνων υποδομών. Το μέλλον μας δεν είναι και δεν μπορεί να είναι ο Παλαιοβαλκανισμός. Είναι η πολιτιστική καθοδήγηση των Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή είσοδο και στην ευρωπαϊκή ενοποίηση. 8. Δημιουργία τηλεθερμάνσεως, είτε με βιομάζα, είτε με βιομεθάνιο, είτε με οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό με ξυλοθέρμανση εντός πόλεως, αφού εντός των άδειων οικοπαίδων μπορούν να είναι 2 θερμαστές το 24ωρο ανά οικοδομικό τετράγωνο. Το αέριο είναι ακατάλληλο και αντιπαραγωγικό για τέτοιου είδους σχέσεις και δεν προβλέπεται σε σχέση με το εξόχως αναπτυξιακό βιομεθάνιο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ζητηθούν και άλλες λύσεις, όπως γεωθερμία, αντλίες θέρμασης, ακόμα και τη γαλνέλια για τα σχολεία και κυρίως η ευρωπαϊκή εμπειρία της Ευρώπης για βιώσιμες πόλεις. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι που δεν προλαβαίνουμε να το αναπτύξουμε εδώ. Σύνδεση της τηλεθέρμανσης με κολυμβητήριο, σχολές και πισίνες. Λειτουργία της κατασκήνωσης κλαδοράχης. Αναβίωση παλαιοχωρίου, κυκλική επισκεψιμότητα με ασφαλτόστρωση δρόμος σε μονοπάτια στο Βίτσι και στο Βαρνούντα. Το ένα, το πολύ σημαντικό, Μητρό και Δημοτολόγιο ως παγκόσμιο πελατολόγιο, διότι όλοι οι δημότες είναι και πελάτες με την σύγχρονη έννοια του μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, στην πρώτη είναι 120 κάτοικοι. Αλλά οι πρωτεύουσες έχουν 3.000 και 4.000 σε Καναδά και Αυστραλία, που σημαίνει έχουν περίπου 15.000. Αυτοί οι 15.000 ηλεκτρονικά μπορεί να περάσουν ένα σύστημα για να παρακολουθούνται στο Μητρό και το Δημοτολόγιο και παράλληλα ο Δήμος μπορεί να έχει ένα σύστημα διοίκησης ηλεκτρονικό εφάμιλο των τραπεζικών εφαρμογών. Δεν είναι κάτι δύσκολο, απλά μέχρι σήμερα δεν είχαν οι διάφοροι επικεφαλείς τις τραπεζικές εμπειρίες και τις λοιπές εμπειρίες. 12. Είπαμε οι εταιρείες ξενάγησης και ειδικότερα εδώ θα πρέπει να γίνει τοπικός τσιλεμεντές για να μπορούν να πολλούνται μαζικά προϊόντα της Φλόρινας και ειδικά φαγητά της Φλόρινας. 13. Ορεινή ανάπτυξη όπως το πρώτο μέρος μαζί με πρωτογενή παραγωγή. 14. Διαδημοτική επιχείρηση οικονοδρομίας. 15. Η σχέδιο Λευκές Μέρες στη Φλόρινα ή αλλιώς πώς πουλάμε το χιόνι και το χειμώνα μας. Εδώ αν το χτυπήσετε ηλεκτρονικά θα δείτε ότι υπάρχει σχετική ανάρτηση που τα λέει πολύ συγκεκριμένα. 16. Ορεινό κέντρο καταδρομέων. 17. Σύνδεση ΤΕΗ με ζωολογικό κήπο και συγκρότημα Κοντόπουλου. 18. Ολοκλήρωση τούνελ αλώνων και πέριξη περιοχής. 19. Κέντρο Λίγκα και Βίσσονα σε βόρα, αλλά και Κάστορα πάνω από τα άλωνα το ποτάμι είναι κατάλληλο. 20. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί ο Δήμος να καταρτίζει τους ισολογισμούς από το λογιστήριο του Δήμου και να γλιτώνουμε 40.000 ετησίως όπως στην Κοζάνη που το έκανε ήδη το οικονομικό μελητήριο με τους εκεί επικεφαλείς. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. 21. Με τα λεφτά αυτά, ενίσχυση κοινωνικού παντοπολίου και εστιατορίου επίσης, να μην υπάρχει κανείς άστεγος και άνεργος με μοχλό την εταιρεία τουρισμού, ξενάγησης, την εταιρεία άρδευσης, ίδρευσης, χιονοκαθαρισμού, δασοπυρόσβεσης και κοινωνικού στρατού. Και 22. Για την ίσπραξη του ΦΠΑ από τους Δήμους, εφόσον αυτό γίνει πράξη, θα κάνουμε νέα συνέντευξη τύπου, διότι είναι ένα κομμάτι που είναι σημαντικό. Φυσικά δεν γίνονται όλα σε μία μέρα, αλλά ακόμα και ο Θεός σε μέρες μέτρησε τους γεωλογικούς αιώνες και είπε 6 μέρες εργά, το δε Σάββατο Κύριο το Θεός. Μέχρι εδώ μπορούμε να πούμε ότι σαν οικονομολόγοι δώσαμε τα κύρια σημεία τοπικής ανάπτυξης ανταποκρινόμενοι στο θεσμικό και τον κοινωνικό μας ρόλο.
η φυσιολογική σειρά θα ήταν να αναλάβουν και από εδώ και πέρα οι πολιτικοί μας τη συνέχεια των δράσεων, ώστε να πάμε ομαλά στην ανάπτυξη και την μεταλιγνητική εποχή. Όμως εδώ και 2 χρόνια παρατηρούμε όχι μόνο ουσιαστική απραξία, ειδικά στο θέμα της μεταλιγνητικής, αλλά και μια περίεργη ομερτά. Κανείς να μην μιλάει γι' αυτό. Η κύρια διαπίστωση είναι ότι υπάρχει σχετική τοπική αδυναμία δράσης. Διότι έχουν μάθει όλοι να αναμένουν τις δράσεις του κράτους, ένα 10% όπως είπαμε παρόφηση, το οποίο όμως ΦΕΦ από ό,τι δείχνει μας αφήνει σε αυτοσχεδιασμό. Οπότε πρέπει να παράγουμε, να δημιουργήσουμε και να πουλήσουμε πρώτη φορά σαν τόπος με νέες επενδύσεις. Δεν ζητείται συνεπώς να αλλάξει μόνο η παραγωγική βάση του κάρβουνου, αλλά και όλη η τοπική πολιτική μας τάξη, πολύ δυστυχώς ως ανεπαρκής. Πρέπει να βγουν μπροστά οι ικανοί, οι δημιουργοί και οι επιστήμονες, αν θέλουμε να υπάρχει άμεσο αποτέλεσμα για τον τόπο μας και το μέλλον των παιδιών μας. Πρέπει να σπάσει η ομερτά της τοπικής εξουσίας για την εξουσία, να οδηγήσουμε όλους την κοινή προσπάθεια σε δράσεις, προγράμματα και σχέδια, αντί να πάμε πάλι σε προσωποπαγής, έρηδες και διαμάχες που τόσα χρόνια δίχασαν, μας ταλάνισαν την κοινωνική συνοχή, την διέλυσαν, οδηγώντας το τόπο μας σε παρακμή, ο αδερφός εναντίον του αδερφού, ο ξάδερφος εναντίον του ξαδέρφου και ο ανεψιός απέναντι στο θείο, μοιράζοντας τα ψίχουλα. Και άπλετη μαγιά που από την πολλή εξάτμιση φουγάρο δεν θα μείνει σε αυτόν τον τόπο. Και η οργάνωση και η γνώση είναι που χρειάζεται πλέον ώστε να βγάλει από το τέλμα τον τόπο μας. Αυτό το πράγμα είναι προϊόν ενός χρόνιου προβληματισμού. Κυρίες και κύριοι, συνεψίζοντας, επειδή δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι είμαστε οι μόνοι που έχουμε σχέδιο και πλάνο σωτηρίας για τη μεταλλαγική εποχή και την ανάπτυξη και ξέρουμε πώς θα το επιτύχουμε. Επειδή είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να καταρτίζουμε ισολογισμούς παντού σε κάθε λογιστήριο, διότι ξέρουμε τη δουλειά μας ως οικονομολόγοι. Είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να εισπράξουμε έμφυα και κάθε φόρο και να το διαθέσουμε σωστά. Είμαστε οι μόνοι δυστυχώς που μπορούμε να φέρουμε ή να παλέψουμε δυναμικά 5.000 νέες επιχειρήσεις και 15.000 νέες θέσεις εργασίας σε επίπεδο νομού και πάντως ξέρουμε πώς να τα διεκδικήσουμε δυναμικά, πρακτικά και επιστημονικά. Για αυτούς τους λόγους καταθέτουμε σήμερα την υποψηφιότητά μας για το πρόσφορο επενδυτικά, το προσφερότερο αξίωμα του Δημάρχου Φλόρινας για να οργανώσουμε όλο το επιστημονικό προσωπικό του τόπου, οικονομικό επιμελητήριο, τεχνικό επιμελητήριο και γεωτεχνικό επιμελητήριο και όλους τους συντοπίτες στον ανένδοτο αγώνα της ανάπτυξης που διακηρύσουμε και ξεκινάει σήμερα. Ο τίτλος «Σχέδιο σωτηρίας» της σημερινής μας συνέντευξης είναι ο τίτλος του νέου δημοτικού συνδυασμού μας, ανεξάρτητου και αδέσμευτου, διότι έτσι πρέπει. Διότι αν περιμένουμε να ξεκινήσουν οι τοπικοί μας ηθήνοντες, θα περιμένουμε πολύ, δυστυχώς. Καλούμε όλους να δηλώσουν το παρόν μας, ένας-ένας χωριστά, ανεξάρτητα από κόμματα και χρώματα, για το καλό των παιδιών μας και του τόπου μας. Θα συνεργαστούμε με όλους για το καλό του τόπου. Κανέναν δεν θεωρούμε αντίπαλο, παρά μόνο τα προβλήματα που τελικά μαζί θα λύσουμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που μας τιμήσατε με την παρουσία σας.